Καλώς ήρθατε στο βίντεο του Vegu. Dermathol είναι ειδική για τα μάτια και για το πρόσωπο. Ήταν πολύ μεγάλο το tutorial και το κάνω γρήγορα για να σας βοηθήσω. Λοιπόν, Dermathol είναι ειδική σε όλο το πρόσωπο. Άμα θέλετε θα σας βάλω και το original βίντεο να ακούτε τι μουρμουράω όλη ώρα. Γίτσες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα βάζουμε primer από La Prairie. Το Rose Infusion, ένα πανάκριβο primer που είχα αγοράσει, αλλά επειδή μου έβγαζε σπυράκια, το είχα αφήσει λίγο στην άκρη. Α, πίνω και κάτω καφεδάκι, μα εδώ μην ξεχνιόμαστε. Ποιος ξέρει τώρα τι λέω εκεί πέρα. Μπουρμπουρμπουρ. Άντε, θα το βάλω επιτέλους στο primer μου. Το κοιτάω καλά. Μάλλον θα εξηγώ κάτι για τα σπυράκια. Μυρίζει ωραία. Βάζω primer εκεί που, γιατί αυτό γεμίζει τις ρητίδες, βάζω εκεί που κάνω ρητίδες περισσότερο. Είναι πολύ ωραίο, έχει έτσι το δέρμα μου είναι σαν βελούδο μετά. Βελούδο. Ποια διαφήμιση ήταν αυτό που έλεγε βελούδο. Λοιπόν, αφού έβαλα παντού primer, τώρα θα βάλω το καινούριο foundation που πήρα από την Αγγλία. Ένα Chanel Matte Lumiere, στην απόχρωση νούμερο 30. Ναι, αυτό θα βάλω, ναι, το αποφάσισα. Μπράβο, Ελίνα. Θα το βάλεις καμιά φορά. Α, εδώ σας λέω ότι δεν μ' αρέσει που δεν δουλεύει καλά η αντλία του και ότι δεν αξίζει για τόσα λεφτά να κάνουν τέτοιο packaging. Αλλά μπορεί να είναι επειδή εγώ είμαι λίγο τσαπατσούλα. Ωραία, πασάλιμα με foundation, λοιπόν. Τι ωραία. Τι κούκλα είσαι εσύ, κοπέλα μου. Μπράβο, έτσι, πασαλείψω. Πασαλιβόμαστε καλά. Όπως βλέπετε, πολύ λιγότερη ποσότητα χρειάζεται. Και το foundation κάνει blend κατευθείαν στο πρόσωπο. Ακριβώς γιατί υπάρχει το primer από κάτω. Το οποίο δημιουργεί μια επιφάνεια και δεν αφήνει το foundation να απορροφηθεί. Κάνει την επιφάνεια πιο λεία. Και το πρόσωπό σας να φαίνεται πολύ πιο καλοδιατηρημένο, ας το πω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα concealer από την La Femme. Από το Makeup Mania το αγόρασα. Είναι rose. Και το χρησιμοποιώ γιατί έχω έντονους μοβ κύκλους και πρέπει πρώτα να σβήσω το μπλε με αυτό το ροζ το χρώμα και μετά να βάλω κονσίλερ. Γιατί αλλιώς γίνεται γκρι, μαύροι κύκλοι μου γίνονται γκρι. Δεν έχω δηλαδή τους καφέ μαύρους κύκλους, έχω τους μοβ μαύρους κύκλους γιατί έχω φλέβες. Βάζω λοιπόν το κονσίλεράκι μου, το corrector όπως έλεγε κάποιος πιο σχετικό. Και τώρα βάζω και το κανονικό το κονσίλερ από πάνω. Θα χρησιμοποιήσω από τη Ρεύλο νομίζω ένα εδώ σε αυτό το βίντεο. Ας σταματήσω ποτέ να μιλάω δηλαδή. Άιντε, βάλε το κονσίλερ. Πάλι και κάτι, τι φτιάχνω ρε παιδί. Μπορ. Α, πίνω και τον καφέ μου, ναι. Ναι, βάζω τώρα και το Revlon το κονσίλερ, που είναι πολύ ωραίο, πολύ καλλιπτικό αυτό. Revlon βέβαια δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δυστυχώς. Για να φύγει το πολύ το ροζ το χρώμα και να γίνει σαν το foundation κάπως. Τώρα θα βάλω ένα κονσίλερ από την Benefit, το Boeing, και θα το βάλω σε μερικά σημεία που έχω σημάδια. Είχα ένα σπυράκι στο μέτωπο και το έκλεισα πάρα πολύ και το έκανα πληγή. Εκεί, ναι, ακριβώς. Τακ, πάει. Και εδώ λίγο στο πηγούνι κάτι μικρό μαλακιούλες που έχω. Τώρα, θα πάρω μια βούρτσα, ένα πινέλο για πούδρα και θα χρησιμοποιήσω αυτή την Adriana Carambetti πούδρα που την έχω τελειώσει, γιατί θέλω να την πετάξω επιτέλους. Με ένα πινέλο καλό, έτσι λίγο σφιχτό, γιατί όταν φτάνει στο τέλος η πούδρα δύσκολα την παίρνει με πιο φλάφι πινέλο. Και βάζω πούδρα σε όλο το πρόσωπο. Πουδραρίζομαι. Αφού λοιπόν πουδραριστώ με τις ώρες, ώρες είναι να μπορείς εμείς οι γυναίκες πόση ώρα τρώμε. Αυτό το πινελάκι από το τζάμπο που πήρα, φτηνό και ωραίο. Χρησιμοποιώ αυτή την πλευρά για να πουδραρίσω κάτω από το μάτι. Γιατί είναι μικρό και θα κάνει πολύ καλά σετ το κονσίλερ και δεν μπαίνουν οι τρίχες μέσα στα μούτρα μου και στα μάτια μου, πράγμα που με ενοχλεί απεριόριστα. Και αυτό θα βοηθάει να καλύψει λεπτομέρειες με την πούδρα που μπορεί να έχει ξεχάσει. Μία που το μεγάλο πινέλο δεν πάει. Τώρα, προσπαθώ να αποφασίσω τι βάψιμο θα κάνω. Σκέφτομαι. Τι βρίσκω μπροστά μου, την παλέτα τη Sleek. Είναι all natural
Δεν μπορώ να την ανοίξω, ζορίζομαι. Θα τα καταφέρω, ναι. Γεια, έλα, δώσε. Σας δείχνω τα χρωματάκια λίγο. Είναι τέλεια παλέτα. Να τη βγάλω μια φωτογραφία, να τη βάλω στο blog καλύτερα. Εγώ σας λέω ότι έχει κοραλή χρώματα, ότι έχει ματ χρώματα, ότι έχει σήμερα πολύ ωραία χρώματα, καφεντάκια πολύ ωραία, έχει μελιτζανή. Και αυτό το χρώμα που θα βάλω, θα κάνω τελικά ένα ματ μακιγιά σε αυτό το tutorial. Ξύρνω το αυτί μου. Οι κακές συνήθειες δεν πεθαίνουν ποτέ. Αποφασίζω τελικά ποια χρώματα θα χρησιμοποιήσω. Το ξανασκέφτομαι. Αυτό θα βάλω, λέω, σε όλο το βλέφαρο και σε είναι λίγο πιο σκούρο από το χρώμα του δέρματος. Παίρνω τη βάση για τα μάτια μου. Εδώ είναι η Cover Derm, που είναι Foundation Full Coverage. Αυτό είναι πάρα πολύ καλυπτικό. Είναι σαν και πολύ πυκτό. Και ενώ είναι για σαν foundation για αυτούς που έχουν σοβαρά σημάδια, εγώ το χρησιμοποιώ σαν βάση ματιών και έχω βρει την υγειά μου. Πολύ οικονομικό. Αυτό το βαδάκι δεν θα τελειώσει ποτέ, παιδιά. Και βγαίνει και σε διάφορα χρώματα, αν θέλετε να το πάρετε. Νομίζω 11 ευρώ έκανε. Και επιτέλους μπορώ να βλέπω τι κάνω στα μάτια μου, γιατί φοράω φακούς. Και μπορείτε να βλέπετε κι εσείς. Παίρνω ένα απλό πινέλο και βάζω τώρα. Παίρνω και ένα ωραίο μικρό καθρεφτάκι για να βλέπετε. Και βάζω την πιο ανοιχτή σκιά, αυτή που είναι λίγο πιο σκούρη, λίγο πιο κυκλινοπή από το χρώμα του δέρματος, σε όλο το κινητό βλέφαρο. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάτι πολύ ανοιχτό, γιατί το άλλο που θα βάλω στο περίγραμμα του ματιού, στο contouring, είναι λίγο σκούρο σαν χρώμα και δεν θέλω να κάνει πάρα πολύ αντίθεση. Έτσι λοιπόν βάζω αυτή τη σκιά σε όλο το μάτι. Και μετά ψάχνω να βρω τη 217 το πινέλο της MAC. Βρήκα να το. Και παίρνω το πιο σκούρο χρώμα και παίρνω, παιδιά, πολύ λίγο. Και μπουπ, κοιτάξτε πόσο πολύ βγαίνει. Και χρησιμοποιώ και στα δυο μάτια. Και κάνω πολύ καλό blending, γιατί ήταν σκούρο το χρώμα. Βλέπετε, είναι κάπως μελιτζανοκαφέ. Εμένα τα μάτια μου δεν είναι συμμετρικά και χρειάζεται πολύ προσπάθεια για να κάνω τη σκιά να φαίνεται συμμετρική. Θα δείτε ότι θα φάω πάρα πολύ ώρα για να πετύχω την ίδια ένταση και στα δύο τα μάτια και το ίδιο σχήμα. Επίσης δεν μου αρέσει καθόλου να βγαίνει σκούρη σκιά έξω από την εξωτερική γωνία του ματιού. Προτιμώ να φεύγει κατά πάνω. Εδώ, έτσι όπως σας δείχνω. Δεν θέλω δηλαδή έξω. Το κάνω συχνά αυτό το λάθος. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ένα χαρτάκι, μια χαρτοπετσέτα για να αποφεύγετε αυτό το πράγμα και να το τοποθετώ κάθετα στο μάτι μου, να βάζω τη σκιά και μετά να κάνω blending. Όμως δεν το κάνω ποτέ, επειδή το ξεχνάω. Τώρα παίρνω και βάζω πούδρα. Και βάζω πούδρα του προσώπου επάνω για να καλύψω τη βάση και για να ανακατέψω καλύτερα το χρώμα, το σκούρο. Και να το σβήσω στα σημεία που μου ξέφυγε. Το ξαναβλέπω. Μου αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Πού θα πάει, θα τα καταφέρω κάποια στιγμή. Ξανακοιτιέμαι. Να δείτε δηλαδή πόση ώρα παίρνουμε για να κάνουμε. Όταν φοράμε γυαλιά είναι πιο εύκολο, γιατί δεν φαίνεται τόσο πολύ λεπτομέρεια στο μάτι. Αλλά όταν δεν φοράμε γυαλιά, δυστυχώς, και αν δεν έχετε και συμμετρικά μάτια όπως εγώ, θέλω να φάτε πολλή ώρα. Τώρα κάνω τα φρύδια μου. Όχι, ψέματα, βάζω eyeliner. Ερεντούε είναι το μολύβι. Πολύ βολικό. Retractable pencil. Από τη μέση του ματιού και έπειτα βάζω μια μαύρη γραμμούλα. Και στα δυο μάτια, βέβαια. Τραβάω λίγο, πολύ λίγο έξω. Δεν το κάνω δηλαδή cut liner. Δεν θέλω. Μόνο αυτό. Τώρα νομίζω θα κάνω και τα φρύδια μου. Ψάχνω να βρω το μολύβι των φρυδιών μου. Πού είσαι. Να σε. Από την BioLife. Τα σχεδιάζω. Προσπαθώ τώρα λίγο να τα αχύνω τον τελευταίο καιρό. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Γιατί ούτε και συμμετρικά φρύδια έχω. Τι να κάνουμε. Τα χτενίζω. Δεν είμαι το παράδειγμα συμμετρίας. Δεν μπορούμε όλοι να είμαστε και συμμετρικοί και όμορφοι. Καθένας ό,τι μπορεί κάνει. Τώρα, αφού τελειώσαμε, έρεμος ο καφές. Είναι και νες. Ευτυχώς δεν ακούγεται το σουρμπίγμα. Ξαφανίστηκα. Ξανεφανίστηκα.
μάσκαρα. Maybelline. Νομίζω αυτή τη μάσκαρα την πήρα από τη Νέα Υόρκη. Έχει πολύ ωραίο βουρτσάκι. Ναι, χορεύω. Να μην ξεχνιόμαστε. Είμαστε και χορευταρούδες. Εδώ πήρα το μεγάλο καθρέφτη. Λέω, όπα μαλακία. Κρύβομαι. Πήρα το μικρό το καθρεφτάκι. Τώρα είμαι πιο καλή. Ναι. Τρώω αρκετή ώρα βάζοντας μάσκαρα. Και ποια κοπέλα δεν το κάνει. Εδώ μια εξαδέρφη μου μπορεί να φάει 45 λεπτά για τη μάσκαρα. Και να ρωτήσει 150 άτομα αν είναι ίδια τα μάτια της. Καλή μάσκαρα είναι, δεν μπορώ να πω ότι έχω παράπονο, με βολεύει. Μ' αρέσει το βουρτσάκι της, είναι πλαστικό, μου αρέσουν τα πλαστικά βουρτσάκια. Τέλος λοιπόν και με τη μάσκαρα. Και τώρα πάμε στο bronzer. Χούλα από Benefit. Εντελώς matte bronzer, πολύ ωραίο. Χρησιμοποιείται και για σκιάσεις, γιατί δεν έχει σήμερα, αλλά και σαν bronzer. Γιατί μπορείτε μετά από πάνω. Δείτε τι ωραία που κάνω τη μητούλα μου. Μπορείς στο επόμενο βίντεο να μην την ξαναδείτε ποτέ έτσι μετά την εγχείρηση. Μητούλα να την κάνει Θεός. Τέλος πάντων, θα την κάνει ο γιατρός, δεν υπάρχει θέμα. Βάζω τον bronzer μου σε όλα τα σημεία που σας έχω πει ότι με χτυπάει ο ήλιος. Να δώσουμε NARS Orgasm. Ένα blush, ένα ρούζ για το οποίο έχουν ακουστεί πολλά. Κάνει τα μαγουλάκια ζωντανά, λέει ότι ταιριάζει με όλα τα δέρματα. Βέβαια εσείς δεν βλέπετε τώρα τι βάζω γορούς γιατί έχω σκύψει. Αλλά εντάξει. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι τόσο δύσκολο να βάλεις ρούς. Και τώρα είμαι φρέσκια. Πιω και το καφέ. Και τώρα πορεύω πάλι και πρέπει να αποφασίσω τι κρεγιόν θα βάλω. Σας γυρνάω την πλάτη να δείτε και τι ωραία που μάζεψα τα μαλλιά μου από πίσω και πώς μεγάλωσαν. Όπα, φούξια κρεγιόν θέλετε? Όχι, δεν θέλετε. Δεν θα πάρουμε φούξια κραγιόν, Ελίνα. Ψάξε κάτι καλύτερο. Ψάχνω, αλλά δεν βρίσκω. Σκατά να βάλω, ρε γαμό. Ω, πάει και αυτό έπεσε. Να, μήπως βρήκα τίποτα. Μπα, ακόμα ψάχνω. Με φαίνεται θα τελειώσει το βίντεο και ακόμα θα ψάχνω κραγιόν να βάλω. Α, βρήκα κάτι. Βρήκα. Benefit, Lana, Ladies' Choice. Ένα εντελώς νιούτ. Και φυσικά σκύβω και δεν βλέπετε τι βάζω. Τόση ώρα περιμένατε για να μην δείτε πώς θα το βάλω. Μπράβο. Α, οπ, σηκώθηκα. Μπράβο, Ελίνα. Σε κόψε. Και αυτό, ένα εντελώς nude look. Κάνω τις βλακίες μου εκεί. Σας δείχνω τι όμορφη που είμαι. Ου, ναι, πολύ ωραία μακιγιάζ. Φιλάκια και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.